Ακούτε Status FM 107 και 7 στο μικρόφωνο Ανδρέας Σταματόπουλος. Μια που λέγαμε για τροχέα εκεί στον δρόμο της Χαλκιδικής και για αστυνομία, πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θεόφιλο Παπαδάκη, τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά με υγεία και ασφάλεια για όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Εμείς πάντα είμαστε στον πλευρό των πολιτών για κάθε επίπεδο ασφάλειας και προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο να καταφέρουμε για να έχουμε μια ασφαλή κοινωνία. Και βέβαια οι οδηγοί μας θα πρέπει να προσέχουν τώρα, όντως είναι αυξημένη κίνηση. Και σε οτιδήποτε χρειαστούν, πάντοτε να βλέπουν τον αστυνομικό ως φίλο, θέλω να πω, κύριε Σταματόπουλε, και όχι ως αντίπαλο ή ως εχθρό. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Είναι τελικά και θέμα τροχέας να γίνεται πιο εύκολη η επιστροφή κάθε φορά από τη Χαλκιδική, ή είναι θέμα μόνο όγκου των αυτοκινήτων και των δρόμων των οποίων έχουμε? Η τροχιά, κύριε Θαματόπουλο, νομίζω πολύ λίγο μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα το οδικό δίκτυο της Ελλάδας δεν είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, ούτε είναι καλός ο δρόμος προφανώς της Μουδανιών, κυρίως και σε ό,τι αφορά τον τομέα μετά το νομό Θεσσαλονίκη, από το Λάκκωμα για την είσοδο. Η τροχιά βοηθάει όσο μπορεί, αλλά πρέπει να έχει ο Έλληνας οδηγός οδηγική παιδεία και συμπεριφορά. Να μην πηγαίνουμε στη λωρίδα με στις ανάγκες, να φοράμε τη ζώνη το κράνος μας, να μην υπερβαίνουμε τα όρια ταχύτητας, να μην οδηγούμε πιωμένοι, να έχουμε υπομονή και επιμονή. Η οδήγηση σίγουρα θέλει κάποια επιμονή, γιατί όταν έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων, ό,τι και να κάνει ο Έλληνας τροχονόμος, δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Οπότε εμείς διευκολύνουμε, παρεβαίνουμε όπου χρειαστεί, αλλά σίγουρα όλα εξαρτώνται από την παιδεία και τη συμπεριφορά του κάθε οδηγού που κινείται στους ελληνικούς δρόμους, που πολλοί εξ αυτών, επαναλαμβάνω, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν γενικότερα πολλά προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η αστυνομία, με το ρόλο τον οποίο της έχει αναθέσει το κράτος, το Σύνταγμα, έτσι οι νόμοι. Ένα καθήκον της αστυνομίας είναι και η φύλαξη του αεροδρομίου, το οποίο σε λίγες μέρες ανοίγει πάλι για τις διεθνείς πτήσεις, για να έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό κτλ. Και έχει μεγαλώσει το αεροδρόμιο μας, έχει γίνει νέα πτέρυγα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έχει αυξηθεί και ο αριθμός των αστυνομικών που υπηρετούν στο αεροδρόμιο? Δυστυχώς αυξάνονται πτήσεις, αλλά ο αριθμός των αστυνομικών είναι ο ίδιος τον αριθμό που ήταν και πριν 20 χρόνια. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη, να γνωρίζουν οι αγαπητοί ακροατές, διπλασιάστηκε ήδη σε έκταση. Όποιος πάει να ταξιδέψει, βέβαια τώρα είναι λίγες οι πτήσεις, θα το διαπιστώσει. Διπλασιάστηκε λοιπόν σε έκταση και θα τριπλασιαστούν οι πτήσεις. Βέβαια ήρθε ο κορονοϊός, σίγουρα κάποια πράγματα πήγαν πίσω 2-3 μήνες, αλλά το αεροδρόμιο Μακεδονία με τη σημερινή μορφή του σε λίγες εβδομάδες θα έχει τριπλάσιο αριθμό πτήσεων, και ειδικά για την τουριστική σεζόν. Και εύχομαι και εγώ από τη μεριά μου και ως ένας απλός Έλληνας πολίτης να πάνε όλα καλά στον τουρισμό που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Ο αριθμός όμως, κύριε Σταματόπουλε, των αστυνομικών είναι ίδιος, είναι πολύ μικρό το οργανόγραμμα, μόλις 115 περίπου θέσεις αστυνομικών που βασίζονται κυρίως στα δεδομένα της δεκαετίας του 90 και τις αρχές του 2000, όταν τότε είχε τελείως άλλο ρόλο, διαφορετικό ρόλο το αεροδρόμιο Μακεδονία, είχε πολύ λιγότερες πτήσεις, ήταν μια μικρογραφία του σημερινού αεροδρομίου. Οπότε το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα παρεβήκαμε, ζητάμε παραπάνω αύξηση των αστυνομικών που υπηρετούν στο αεροδρόμιο. Βέβαια να πω ότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενισχύονταν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης το αεροδρόμιο με 10, 15, 20, 30 αστυνομικούς, αλλά πραγματικά τώρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική αστυνομική υπηρεσία εκεί που θα πρέπει να εδραιώσει την ασφάλεια του αερολιμένα. Μιλάμε για είσοδο-έξοδο πολιτών από την Ελλάδα. Μιλάμε ότι πρέπει να γίνεται σωστός διαβατηριακός έλεγχος. Μιλάμε για το επίπεδο της τροχέας και στα όλα αυτά δηλαδή τα κάνει η αστυνομία τους. Όλα αυτά η αστυνομία τα ελέγχει. Μιλάμε και για θέματα τάξης και για ασφαλείας. Πραγματικά θα πρέπει να ενισχυθεί και σε αστυνομικό προσωπικό κυρίως και σε υλικοτεχνική υποδομή. Δεν μπορεί ένας τουρίστας, κύριε Σταματόπουλε, να έρχεται στην Ελλάδα και το πρώτο υπηρεσιακό ελληνικό όχημα που αντικρίζει να βλέπει ένα περιπολικό 15 ετίας.
δεν μπορεί η αστυνομία και το αεροδρόμιο να μην έχει σύγχρονα περιπολικά οχήματα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει έναν αστυνομικό μόνο να κάνει πεζή περιπολέ, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει λοιπόν να στελεχωθεί με ασφάλεια, θα πρέπει το Υπουργείο, και νομίζω κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εννοώ, να ενισχύσει άμεσα το αεροδρόμιο. Εμείς ζητήσαμε όχι από μάχημες επίδεσεις στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να υπάρχει εσωτερική μετακίνηση προσωπικού, να ενισχυθεί ακόμα και με έκταση μεταθέσεις από τα Μόρια, από άλλους νομούς της Ελλάδας, το αεροδρόμιο Μακεδονία, με μόνιμο προσωπικό, με εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό, όχι δηλαδή προσωπικό που θα φύγει ένα-δύο μήνες και μετά θα γυρίσει πάλι στις υπόλοιπες υπηρεσίες, για να λειτουργήσουν όλα με άψογα, με ασφάλεια. Πραγματικά, πάντως, με την παρούσα υποδομή που έχει η αστυνομία του αεροδρομίου και με το υπάρχον προσωπικό, δεν γίνεται να τα απεξέλθει όταν θα ανοίξουν οι πτήσεις, και μιλάμε για 15 Ιουνίου και μετά, όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα. Η υπηρεσία ενός αστυνομικού στο αεροδρόμιο είναι κάτι το οποίο επιζητούν, είναι μια θέση καλή που θέλει να πάει να μετατεθεί ο αστυνομικός εκεί? Παλαιότερα, να σας το πω, να σας εξομολογηθώ, ήταν θεωρούνταν καλή υπηρεσία το αεροδρόμιο, με την έννοια ότι είχε ένα αντικείμενο, δεν είχε και τόσο πολλές πτήσεις, αλλά έχει αυξημένη δουλειά. Τώρα όμως, κύριε Σταματόπουλε, μετά την τελευταία δεκαετία με το μεταναστευτικό προσφυγικό, με τις πολλές ροές παράτυπων μεταναστών που πολλοί εξ αυτών τους πάμε κατηγορούμενους για πλαστογραφία, έρχονται με πλαστά διαβατήρια. Εάν δούμε δηλαδή τα στατιστικά, είναι δεκάδες οι συλλήψεις που κάνει καθημερινά το αεροδρόμιο και ειδικά το τμήμα ασφαλείας του Ερολιμένα, και πολλές δεκάδες οι μεταγωγές κρατουμένων. Έτσι, πρέπει να ελέγχονται οι περισσότερες πτήσεις, ειδικά όσες είναι εκτός Σέγγεν. Δηλαδή, μιλάμε για μια τελείως διαφορετική λειτουργία της καθημερινότητας του αστυνομικού που υπηρετεί στο αεροδρόμιο με αυτή που ίσχυε πριν 10, 15, 20 χρόνια. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, προφανώς και είναι και αυξημένα τα καθήκοντα και αυξημένες οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο αστυνομικός. Δηλαδή, να ξέρει τα αγγλικά, να ξέρει το διαβατήριο, να ξέρει πώς γίνεται γενικότερα, τι ισχύει με τις πτήσεις του εντός Σέγγεν, εκτός Σέγγεν. Ξέρετε, και αυτό είναι ολόκληρη επιστήμη, εν μέρα, αν μου επιτρέπετε, να ξέρετε τι γίνεται σε κάθε περίπτωση με τα ανήλικα, με κάποιους που έχουν λήξει τα διαβατήριά τους. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο πλέον να γνωρίζεις ακριβώς το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει το μεταναστευτικό προσφυγικό, την κίνηση τουριστών εκτός Σέγγεν χώρας. Οπότε, δηλαδή, υπάρχουν και δικηγόροι που δεν τα ξέρουν καλά. Οπότε, καταλαβαίνετε τι προδιαγραφές πρέπει να έχει ο αστυνομικός και πρέπει κάθε φορά να διαβάζει και να είναι ενήμερος για την νομοθεσία. Αυτό το θέμα που μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό του αεροδρομίου και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το θέμα, να τελειώσουμε μάλλον έτσι, καθώς υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα να δεσμευτείτε ότι σε μια προσεχή εκπομπή θα τα συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε σήμερα με αυτό το θέμα, με το αεροδρόμιο, κύριε Παπαδάκη, να μείνουμε σε αυτά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή θερινή σεζόν, ο κόσμος να προσέχει και τα μέτρα ασφαλείας να κρυδόμουν τα σπίτια μας όταν φεύγουμε τριήμερα Σαββατοκύριακα. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε γυρίσει πάλι στη μετακορονοϊό εποχή, όπου πάλι η εγκληματικότητα κάνει την εμφάνισή της μετά από 2,5 μήνες απουσίας λόγω των μέτρων που υπήρχαν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.